Στο στούντιο είναι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα κόμματος, θα μας πει ο ίδιος, Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κόμμα, πολιτικός φορέας, κίνημα. Πολιτικός φορέας, κίνημα, κόμμα που θα κατεβούμε στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου. Μου κλέβετε την πρώτη ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω τι ετοιμάζεστε να κάνετε, αλλά με καλύψατε. Αυτό σημαίνει συνδυασμοί σε όλη την επικράτεια. Άνθρωποι οι οποίοι θα οργώσουν την επικράτεια. Σαφώς. Εμείς κινηθήκαμε διαδικτυακά εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Δεν ατογεννήσαμε το κίνημα χθες. Ξεκινήσαμε, είμαστε καθαρό κόμμα της Θεσσαλονίκης. Η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Υπαγόμαστε στην ΑΔΟΗ Θεσσαλονίκης. Εδώ και 3 χρόνια ξεκινήσαμε από το Συνεδριακό Κέντρο Νόεσης της Θεσσαλονίκης, όπου για 3 μέρες. Τις πρώτες ξεκίνησε το συνέδριό μας, το ολοκληρώσαμε στο Ζάπιο της Αθήνας, παρουσιάζοντας την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και αφού τα ετοιμάσαμε όλα και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής μας, κάνουμε πλέον πράξη το να κατεβούμε το Μάιο στις ευρωεκλογές και τον Οκτώβριο στις εθνικές εκλογές. Ναι. Γιατί ήταν μέσα στη στρατηγική μας? Επειδή βασικά δεν μας ήξερε ο κόσμος, δεν μας ξέρει ο κόσμος, δεν ενδιαφερθήκαμε να μας μάθει ο κόσμος, γιατί δημιουργούσαμε, σηκώσαμε τα μανίκια και φτιάχναμε το φορέα, να είναι έτοιμος για να μην μας ρωτάνε όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα. Είχαμε από πριν 4 χρόνια το σκεφτικό ότι το χρονοδιάγραμμα έλεγε Μάιο του 19 ευρωεκλογές για να μας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί πρέπει να μας γνωρίσει, ούτως ώστε ο στόχος για τις εκλογές του Οκτωβρίου να είναι σε άλλη βάση. Ναι. Εσείς προέρχεστε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ. Από το Πάλε Ποτέ. Από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, από το 1974, από το 1975. Ήμασταν συνιδρυτές με την ομάδα Ξεκίνημα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο. Άρα, από τότε. Ακολουθεί όλη αυτή η πορεία. Κάποια στιγμή προφανώς αρχίζουν αυτά και ξεχυλώνουν τα ιδεολογικά και φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε αν υπάρχει κεντρός, αν υπάρχει αριστερός, αν υπάρχει δεξιός. Ναι, ναι. Ποιος είναι κεντροδεξιός, ποιος είναι του πατριωτικού μετώπου, υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, μήπως είναι αναχρονιστικά, γιατί ξέρετε ακούγονται και πολλά. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Είναι ένα βασικό ερώτημα που όπου πηγαίνουμε μας το θέτουν. Το πιο απλό, εσείς τι είστε. Τι είστε, είστε κέντρο, δεξιά, αριστερά, τι είστε. Επειδή πιστεύουμε ότι η εποχή έχει περάσει του αριστερά-δεξιά και κέντρο, εμείς μιλάμε για την κυρίως σελίδα του αύριο. Δηλαδή όχι περιθώριο. Όταν έχουμε ένα τετράδιο, έχει την κυρίως σελίδα στην οποία γράφουμε και υπάρχει ένα περιθώριο. Ναι. Πιστεύουμε ότι αυτά έχουν τελειώσει, το δεξιά-αριστερά. Αν θέλαμε να το χαρακτηρίσουμε με τα υπάρχοντα, θα λέγαμε κέντρο. Ναι. Σαν ιδεολογία. Αλλά η ιδεολογία μας την έχουν φτιάξει τα παιδιά, είναι συγκεκριμένη, είναι καινούργια κοσμοθεώρηση, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο σε δημόσια θέα και μπορεί ο κάθε ένας να την δει. Την βαφτίσαμε μανιφέστο του πατριωτικού χώρου. Και όταν λέμε για πατριωτικό χώρο, κύριε Χαραλαμπίδη, ακούω και βλέπω ότι πολλοί κινούνται σε αυτόν τον χώρο ή τουλάχιστον αυτό προσδιορίζονται. Και όχι μόνο, χαρακτηρίζονται και ιδιοκτήτες του πατριωτικού χώρου. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Κάποιοι είναι και ιδιαίτερα προβεβλημένοι. Με αυτούς δεν μπορούσατε να συνεργαστείτε. Γιατί όταν υπάρχει κατακερματισμός δυνάμεων σε ένα χώρο, αντιλαμβάνεστε ότι και πιθανότητες είναι πολύ λιγότερο. Ναι, προσέξτε να δείτε. Εδώ πρέπει να γίνει διευκρίνηση σε όλη την Ελλάδα τι ακριβώς υπάρχει. Όλος αυτός εδώ ο χώρος με τον οποίο φυσικά εμέναν ένα συναντηθήκαμε με όλους. Ναι. Με ποιους έχετε μιλήσει? Με τους πάντες. Με τους πάντες. Κυριολεκτό. Ναι. Όταν λέω με τους πάντες, κυριολεκτό. Και μάλιστα είπαμε ότι εμείς είμαστε στη διάθεση αυτού του ενιαίου χωρίς να μας ρωτάνε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι αυτός εδώ ο χώρος είναι άναρθρες κραυγές τελικά. Ναι. Η ουσία δεν υφίσταται. Ναι. Και μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο κινείται όχι σε αυτό που εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε. Το άναρθρες κραυγές ταιριάζει με τις κατηγορίες που ακούγονται από πολλούς ότι βρήκαν ευκαιρία πολλοί και πάτησαν πάνω στην εξέλιξη του Μακεδονικού. Όχι, όχι. Εμείς λέμε ότι η πατριωτική παράταξη ήρθε ώρα να κυβερνήσει. Μιλάμε ότι θέλουμε να κυβερνηθεί διαφορετικά η Ελλάδα.
Για διακυβέρνηση μιλάμε. Ναι. Έχουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αξιόλογη, ναι, σε δημόσια θέα και σε αντιδιαστολή με αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι διαμαρτυρία, λέτε. Δεν είναι πρόταση διακυβέρνησης. Ναι, ολοκληρωμένη. Σκεφτείτε ότι επί 4 μήνες το συνέδριό μας δημιουργούσε αυτή την πρόταση. Mm. Πήγαμε στο Ζάπιο και την παρουσιάσαμε. Υφίσταται αυτή. Υπάρχει στο διαδίκτυο για κάθε τομέα. Είναι συνολική και είναι αυτό που λέμε διαφορετική διακυβέρνηση. Δεν είναι πρόταση εξουσίας, μιλάμε για διακυβέρνηση. Mm-hmm. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Πείτε μου λίγο, μέσα ή έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σαφώς και μέσα, όχι. Εμείς είμαστε φεντεραλιστές. Ναι. Δεν υπάρχει. Εμείς μιλάμε και στην Ευρωζώνη. Για ομόσπονδη Ευρώπη. Εμείς μιλάμε ότι πρέπει να γίνει πολιτική ενοποίηση. Ναι. Βέβαια, θα υπάρχουν τα έθνη κράτη, αλλά θέλουμε και σύνταγμα στην Ευρώπη. Μιλάμε για ενιαία δημοκρατία της Ευρώπης. Mm-hmm. Κάτι παραπλήσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι κάποιος ο οποίος κινείται σε αυτόν τον χώρο μπορεί να είναι λίγο πιο κει από την δεξιά? Δηλαδή ότι κινείται κάπου μεταξύ ακροδεξιάς, εθνικισμού. Κοιτάξτε τώρα τελευταία, υπάρχει μια σπέκουλα να κατηγορείται ο κάθε ένας ακροδεξιός ή να χαρακτηρίζονται ως φασιστικές κάποιες ακροδεξιές ομάδες. Αυτά έχουν προσπεραστεί. Πρέπει να το καταλάβουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν τους εθνικιστές, τους ακροδεξιούς, ότι δεν είναι αυτό ο φασισμός. Κάτι άλλο είναι φασισμός σήμερα. Mm. Αυτές οι ομάδες χτυπιούνται από αυτόν τον φασισμό. Mm-hmm. Έχουν διαφοροποιηθεί και πρέπει να καταλάβουν γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση στην Ευρώπη των ακροδεξιών ομάδων. Δεν είναι έτσι όπως το σκέφτονται. Πάλι λάθος κινούνται, όπως λάθος κινηθήκανε και με τη Χρυσή Αυγή. Είναι λάθος. Πρέπει να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες και να δούνε ότι και αυτές μιλάνε για το σήμερα. Χτυπιούνται από την παγκοσμιοποίηση και θέλουν μια διέξοδο και αυτές. Ναι. Γι' αυτό και ο κόσμος τους ακολουθεί και τους ψηφίζει. Mm-hmm. Ιδάλλως, αλίμονο αν η ψήφος του κόσμου πήγαινε σε ακραίες καταστάσεις. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα βρει όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες και το πρόγραμμά σας, είπατε, στο διαδίκτυο. Είναι σε δημόσια θέα στο διαδίκτυο. Και μάλιστα στο λιοντάρια.gr. Είναι και εύκολο. Mm-hmm. Λιοντάρια.gr. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και εσείς.